Τον κρατούσε στο 1 τρίτο του γηπέδου σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κατάφερε να πάρει το διπλό. Σας τώρα τα όσα έγιναν στο παιχνίδι και το ρεπορτάζ του Μανώλη Βογιατζάκη. Ο Ριβάλντο εκτελεί δίνοντας ύψος, ο Δέλλα στην πρώτη κεφαλιά, μια δεύτερη, απομακρύνουν οι αμυντικοί του Ηρακλή. Να δούμε πρώτα τη φάση εδώ με τον Έμπερσον. Έγινε λάθος από την άμυνα της ΑΕΚ. Βγαίνει ο Φλωρός, ευκαιρία για τον Ηρακλή. Το πλασέ, out. Πολύ μεγάλη στιγμή, η πρώτη στο παιχνίδι στο 5. Λάθος εδώ, ευκαιρία με τον Έμπερσον. Από το Σίλβα το λάθος, το πλασέ από τον Βραζιλιάνο. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ηρακλής προηγείται στο 9, της ΑΕΚ 1-0. Εκμεταλλευόμενος τα διαδοχικά λάθη της άμυνας της ΑΕΚ. Τόσο στην προηγούμενη περίπτωση όπου ο Ηρακλής δημιούργησε την πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι με τον Φλωρό. Έτσι και τώρα ο Ράμος πήγε να γυρίσει την μπάλα πίσω. Ουσιαστικά έκανε πάσα από τον Έμερσον. Εδώ το μεγάλο λάθος από τον Βραζιλιάνο. Τεχνικό πλασέ από τον Έμερσον. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Μάχο. ΑΕΚ Ηρακλής 0-1 στο 9. Τελεί ο Ριβάλντο. Ο Δέλλας πήρε την κεφαλιά, ο Ραμπαρένα διώχνει ο Πάρντο και στη συνέχεια ο Ραγκουέλ είναι αυτός που μαζεύει. Σίλβα. Ένα πρόβλημα ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Έτοιμος για τη σέντρα ο μπακ της ΑΕΚ. Ο Μπλάνκο πάει στη φάση, αλλά είναι out. Ο Νίκος Λιμπερόπουλος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, θα μας πει ο Μανώλης Βογιατζάκης, αν γνωρίζει βεβαίως ο άνθρωπος ποιο ακριβώς είναι. Μανώλη. Έχει έρθει κοντά στον πάγκο ο Νίκος Λιμπερόπουλος, το ιατρικό team του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο αριστερό του πόδι, υπάρχει ένα πρόβλημα στο καλάμι. Ο Ριβάλντο εκτελεί, στην εστία πάει μπάλα, ο Λιμπερόπουλος γυρίζει στο Πάρισι. Ο Μπλάνκο είναι αυτός που πρέπει να εξτείλει την μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ παίρνει το παιχνίδι στο 1-1. Πανηγυρισμοί στις εξέδρες. Ξανά εδώ από το φάουλ του Ριβάλντο. Ο Κατσιαμπής έχει περάσει μπάλα από το αυτοκόλ του Κατσιαμπή. Νομίζω βέβαια πήγε και ο Λιμπερόπουλος. Μετά ο Λιμπερόπουλος έχει βγει τελευταίος. Δύσκολη φάση είναι. Η ουσία είναι εδώ, έχει περάσει μια μπάλα. Το πλασέ του Μπλάνκο. Ότι η ΑΕΚ σοφαρίζει 1-1. Τέλεσε, δεν πέρασε μπάλα. Ξανά όμως καταλήγει σε αυτόν. Γέμισμα κατά τον Λιμπερόπουλο. Ο Μπλάνκο, ευκαιρία. Έπεσε πάνω του πολύ παίκτης του Ηρακλή και στη συνέχεια μάζεψε ο Πάρτο. Η ΑΕΚ με φόρα τώρα. Ο Μαντούκα με φόρα που της δίνει αυτό το γκολ. Ο Μπλάνκο γυρίζει έξω. Ο Ριβάλτο σε θέση για σουτ. Κόντρα ριμπάρα στον Λιμπερόπουλο. Ψηλά το επόμενο σουτ από τον Μαντούκα. Τελέστηκε έξυπνο το φάουλ για τον Σίλβα. Το βγάζει τη σέντρα. Υπάρχει σφύριγμα από τον Κίρκο. Δεν υπάρχει γκολ, δεν υπάρχει φάση. Ο Δέλλας έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Βέβαια πήγαν πολλά παίκτες της ΑΕΚ σε αυτή τη σέντρα. Κάπου έχει δει φάουλ ο Κίρκος τώρα και έχει καταλογίσει. Νομίζω του Αρουαμπαρένα. Ριβάλντο, Αρουαμπαρένα. Καλή συνεργασία από τον Τσάκ. Εδώ ο Λιμπερόπουλος βγαίνει με τον Κατσιαμπή. Τον απέφυγε, φέρνει στο δεξί, βγάζει τη σέντρα. Δύο, όχι. Νομίζω ότι πυροβόλησε ο Μπλάνκο, δηλαδή ότι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά αυτή έφυγε out. Στο 41, εδώ μόνος είναι. Συνέκλεινε ο Ριβάλντο για τον Μπλάνκο. Ο Ραγκουέλ από πίσω του. Υπάρχουν κάποιες κλιαρές διαμαρτυρίες από την εξέδρα. Άφησε ο Κίρκος το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ξανά εδώ πολύ καλή κάθετη πάσα. Βάζει λίγο το χέρι ο Ραγκουέλ, το αφήνει Ριβάλντο. Ο Σέζαρ στο αριστερό θα δοκιμάσει. Καλό το σουτ, είναι out. Ο Λιμπερόπουλος με χώρο, έχει καλό ο Λιμπερόπουλος. Το δοκίμασε εδώ. Σέζαρ σε λύση του το παιχνίδι. Μπάλα είναι out. Το 69 από το πλασέ του Λιμπερόπουλου.
Λιμπερόπουλος, ο πλαστέ όμως έφυγε out. Καλά πέρασε στο Ζήκο, Σέζαρ, εδώ θέλει λίγη κίνηση, ο Λιμπερόπουλος ευκαιρία, άργησε, κοντραρίστηκε και τελικά έκανε το σούτ στέλνοντας την μπάλα out. Τέλεσε ο Ριβάλντο, ο Λιμπερόπουλος, το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά, επέμβαση του Πάρντο στο 80. Τελείωμα Βρογιαννίδης, η κεφαλιά, γκολ από τον Μπένκο, έμεινε όρθιος ο Μάχο και ο Ροντρίγκο είναι αυτός που έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ για δεύτερη φορά. Το φάουλ που κέρδισε ο Μαυρογεννίδης, που εκτέλεσε μάλλον ο Μαυρογεννίδης, ο Ηρακλής κάνει μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ καθώς πετυχαίνει δεύτερο γκολ 8 λεπτά πριν από το τέλος με τον Ροντρίγκο. Ξανά εδώ η εκτέλεση και η κεφαλιά, η γωνία του Μάχο κέρδισε στον αέρα του αντιπάλους του ο Χαφ του Ηρακλή. Ο Μάχο δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Φωνάζουν εκεί η αμυντική της ΑΕΚ και τα μαρκαρίσματα. Το 2-1 για τους φιλοξενούμενους 8 λεπτά πριν από τη λήξη. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα για την ΑΕΚ. Ο Ριβάλντο εδώ, out! Σέντρα του Μανού. Πέρασε η μπάλα, ο Μπλάνκο δοκάρει, ο Λιμπερόπουλος, ο Μπλάνκο out. Δεν γίνονται αυτά. Στο 87, όλα από αυτά που δεν χάνονται χάνει η ΑΕΚ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ένα αφήσιμα ήθελε η μπάλα για να καταλήξει στα δίχτυα. Εδώ ξαναπερνάει το Λιμπερόπουλο. Ο Μπλάνκο το δοκάρει, εδώ προσπαθεί να γυρίσει και τη στέλνει out. Ο Σίλβα ανοίγει για το Μανού. Σέντρα του, ο Πάρντο βγήκε, έδιωξε, όχι μακριά, ο Μαντούκα, out. Ο Σέζαρ είναι στην μπάλα. Δεν την πέρασε καλά στην περιοχή, παρόλα αυτά έμεινε η μπάλα, ο Μπλάνκο είναι corner. Γεμίζει ο Ούγκρος. Πέρασε η μπάλα από το κεφάλι του Μπλάνκο στην αγκαλιά του Πάρντο. Σίλβα έδιωξε σε κόρνερ. Τέλος τώρα από τον Κύρκο. Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή, η πρώτη του μετά από 24 χρόνια στο Ολυμπιακό στάδιο. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον Ηρακλή, κέρδισε. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει αυτή τη στιγμή είναι χρειάζεται ψυχραιμία. Στις νίκες είμαστε μαζί, στις ήττες μαζί. Δεν τρέχει τίποτα, συνεχίζουμε. Ίσως να υπήρχε ένα άλλο παιχνίδι που δεν έπρεπε να κερδίσουμε. Το κερδίσαμε και χάσαμε σήμερα.